Περιτεύει να πω ότι οι καταστροφές είναι μεγάλες. Θα επαναλάβω ότι αυτή η ώρα δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, γιατί τα λόγια τα ακούμε και από τους κυβερνώντες και από τις κρατικές αρχές και από τις τοπικές αρχές. Θέλουμε να δούμε πράξεις. Και η πράξη σημαίνει η αποζημίωση στο 100% να φτάσει για όλες τις καταστροφές, χωρίς όρους και αστερίσκους και προϋποθέσεις. Δεν είναι ώρα για ψίχουλα, δεν μπορεί ο άλλος να αποκαταστήσει το σπίτι του, το κατάστημά του, το χωράφι του, αυτό που έχει χάσει και αυτό που τον έχει πλήξει αυτή η κακοκαιρία, με ένα επίδομα και με ψίχουλα. Ούτε με αναστολές κάποιων χρεών που έχει και πληρωμών για ένα εξάμηνο. Γιατί μετά από ένα εξάμηνο θα μπορεί ο καταστηματάρχης της Καρδίτσας, ο αγρότης της Καρδίτσας, ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος της Καρδίτσας να πληρώσει, είτε στην εφορία, είτε τον ένφια, είτε στις τράπεζες που χρωστάει, είτε διάφορα άλλα δημοτικά τέλη. Θα πρέπει να είναι αυτό το πράγμα να σταματήσει, να υπάρχει αναστολή για όσο διάστημα, μέχρι να υπάρχει πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών και να αρχίσει να δουλεύει κανονικά ξανά η οικονομία και να μπορεί να έχει εισόδημα. Και η αποζημίωση, το επίδομα, όχι η αποζημίωση, θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει αυτό που χάνει, αυτό που θα είχε ως εισόδημα αν δούλευε το κατάστημα, αν μπορούσε να δουλέψει ο εργαζόμενος και να είναι 100%. Και όχι αυτές τις κοροϊδίες που λένε και οι κυβερνώντες και η αξιωματική αντιπολίτευση και οι διάφοροι των περιφερειών και των δήμων.